θυμούμε τους ήρωες, μαχητές του κόκκινου στρατού, την καθοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην αντιφασιστική νίκη. Την 9η Μάη του 1945 η ναζιστική Γερμανία υπέγραψε την ανεφόρον παράδοσή της. Ήδη ο κόκκινος στρατός της Σοβιετικής Ένωσης προελάβνοντας είχε απελευθερώσει τους ευρωπαϊκούς λαούς, είχε καταλάβει το τελευταίο προπύργιο του ναζισμού, το Βερολίνο, είχε υψώσει την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Ράιχσταγκ. Η μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τη νίκη έφερε η καθοριστική συμβολή του κόκκινου στρατού, η τεράστια προσφορά του σοβιετικού λαού, με πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς και αν υπολογίσουμε τους τραυματισμένους με πάνω από 30 εκατομμύρια και ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές σε όλη τη χώρα. Την νίκη έφεραν οι μεγάλες δυνατότητες σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής αλλά και τα απελευθερωτικά κινήματα όλων των λαών με μπροστάριδες τους κομμουνιστές. Και ο ελληνικός λαός την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα κατά της κατοχής έδωσε πάνω από 500.000 νεκρούς κατά αναλογία με τον πληθυσμό της τους περισσότερους. Ήταν από τα πιο μαζικά αντιστασιακά κινήματα το ελληνικό. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες με τις περισσότερες θυσίες. Ο λαός μας συσπηρωμένος με το ΕΑΜ τον Ελλάς μεγαλούργησε στον αγώνα του κατά των φασιστών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους για την απελευθέρωση της πατρίδας. Οργανωτής, ψυχή και καθοδηγητής, ραχοκοκαλιά της αντίστασης του ελληνικού λαού, ήταν το ΚΚΕ, είναι και δική του συμβολή στην αντιφασιστική νίκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συστηματικά άρχισε να προχωράει την επιχείρηση αναθεώρησης, πλαστογράφησης της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της νίκης των λαών ήταν η εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας σε μια σειρά χώρες, στην Ευρώπη και στην Ασία και η σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αλλά και γιατί επεδίωκε και επιδιώκει με την παραχάραξη της ιστορίας, τη συκοφάντηση του ηρωικού λαϊκού απελευθερωτικού αγώνα, την υποβάθμιση της τεράστιας προσφοράς της Σοβιετικής Ένωσης και των κομμουνιστικών κομμάτων, τα οποία ενέπνευσαν αυτό τον αγώνα, ώστε να αλλοιώσουν τα διδάγματα που προκύπτουν από την πάλη των λαών, που είχε αποτέλεσμα τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Επιδιώκουν δηλαδή να σβήσουν από την ιστορική μνήμη την αληθινή ιστορία και τις διδαχές της, γιατί αυτές αποτελούν σήμερα υλική δύναμη ενάντια στο ζυγό της εκμετάλλευσης της άπιας καπιταλιστικής κοινωνίας που προκαλεί στους λαούς φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αθωώνει τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού, υιοθετεί τα περί αυτοάμυνας του Ισραήλ και μάλιστα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ράφα, αυτό δεν στέκει σε καμία λογική. Έχει φτάσει τα 70 χρόνια κατοχής της Παλαιστίνης και μέσα σε ένα εξάμηνο 35.000 δολοφονίες Παλαιστινίων, 77.000 τραυματισμένους, ομαδικούς τάφους, δολοφονίες παιδιών, πέρα από τις καταστροφές σε υποδομές και σε νοσοκομεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ διεξάγουν και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία και τους συμμάχους της με στόχο τη γεωπολιτική ισχύ και το μοίρασμα της Λίας. Η ΠΑΕΑ, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, αγωνιζόμαστε για την απεμπλοκή της χώρας από τους πολέμους, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που δρούν εκτός συνόρων. Τιμή και δόξα στους πολεμιστές, στους στρατιώτες του κόκκινου στρατού, ζήτω η 9η Μάη, η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής.